Το πρόβλημα είναι μια κυβέρνηση ξοδεύει περισσότερο από αυτά που εισπράττει. Ναι ή όχι? Οπότε εάν ξοδεύει περισσότερο αυτό που έκανε ο κ. Παπανδρέου 8 χρόνια που ξόδευε δανειζόμενος και βαραίνοντας τις επόμενες γενιές, τότε κάνει κακή πολιτική. Εάν καταφέρνει και η οικονομία για να ξεπληρώνει, είναι καλός νοικοκύρης. Το ερώτημα λοιπόν είναι, εμείς είχαμε πρωτογενές έλλειμμα, ναι ή όχι? Λοιπόν, είχαμε μόνο τον πρώτο χρόνο ένα μικρό πρωτογενές έλλειμμα. Το δεύτερο χρόνο, τον περισσινό, είχαμε πρωτογενές περίσσευμα, 250 περίπου δισεκατομμύρια. Εφέτος είχαμε υπολογίσει πρωτογενές περίσσευμα 880 περίπου δισεκατομμύρια. Δεν θα γίνει αυτό. Μια στιγμή. Δεν θα γίνει ακριβώς τόσο, ασφαλώς δεν θα γίνει τόσο, αλλά θα απομείνει πρωτογενές περίσσευμα, κατά τη δική μου την επίθεση, σίγουρα τουλάχιστον το μισό. Δηλαδή θα έχουμε και φέτο πρωτογενές περίσσευμα. Από εκεί και πέρα, γιατί μιλάτε για το έλλειμμα 3,5 δισεκατομμύρια? Όλα τα υπόλοιπα είναι τόκι. Όλα τα υπόλοιπα είναι τόκι. Κύριε Πρόεδρε, εμείς δεν επιβαρύνουμε την οικονομία από τη δική μας διαχείριση. Και επιπροσθέτως, κύριε Πρεσβύτερε, κάτι πρέπει να το ξέρει ο ελληνικός λαός. Με αυτά τα δεδομένα που σας είπα, έχουμε περίσσευμα. Την ώρα που εκτελούμε ένα πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το οποίο εγγίζει το 1 δισεκατομμύριο, είναι 980 δισεκατομμύρια, 40% παραπάνω από πέρυσι, ένα πρόγραμμα το οποίο αλλάζει την όψη της Ελλάδος. Με τη συμμετοχή της κοινότητας, κύριε Πρόεδρε. Σημαντική. Σημαντική. Αλλά όχι μόνο με την κοινότητα. Αναφεσβήτητα.